Θέλω να πάμε να παραμείνουμε στο θέμα και με τα παιδιά. Εδώ θα ξεκινήσουμε και συγκεκριμένα με τον μαέστρο, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη και καθηγητή πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Είναι και πρόεδρος βέβαια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Μουσικό Σχολείο. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, πάρα πολύ καλά. Τι όμορφες μελωδίες, τι ξεχωριστή πρωτοβουλία για ακόμα μία φορά, παρόντες όλοι εκεί. Τα μέλη του Μουσικού Σχολείου, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν όταν μας καλάει ο Δήμος σε αυτό το τόσο ωραίο πράγμα που έχει φτιάξει το Γιάννη Κοκάσο. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση που μας έχει κάνει ο Δήμος. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Ταλαντούχα τα παιδιά και βέβαια κατά κάποιο τρόπο ανεβαίνει και η ψυχολογία. Διαμορφώνεται ένα όμορφο κλίμα στις τάξεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να σας πω, δύο χρόνια είμαστε κλειστοί. Συναυλίες δεν κάναμε. Σκεφτείτε ότι φέτος το διάτυπο κάστρο που άνοιξε γίνεται. Οποιαδήποτε εκδήλωση έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Όσον αφορά που είπατε για το αποτέλεσμα, τα παιδάκια αυτά είναι ένα ξεχωριστό σχολείο. Είναι ένα σχολείο που το έχουμε ξαναπολογίσει πάρα πολλές φορές και με το σταθμό σας ότι τα παιδιά και ξεκινάνε να ξέρουν τα μαθήματα και τελειώνουν 3-25. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μέσα σε αυτά το 9-8 έχουμε και 4 ώρες εβδομάδα σύνολο για αυτό το οποίο ακούσατε και είδατε. Γι' αυτό είναι ένα μέρος του συνολικού κύκλου που είδατε στην Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα, θέλω λίγο να μας πείτε, αναφερθήκατε λίγο στην αποχή των παιδιών αυτά τα 2 χρόνια από την επαφή με το κοινό. Φαντάζομαι καθοριστικός παράγοντας από τη στιγμή που το αντικείμενο έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με τις μελωδίες, έχει να κάνει με τους ήχους. Και δεν υπάρχει επαφή με το κοινό, υπάρχει μια στασιμότητα. Είμαστε καλλιτέχνες, όπως λέγει ο τραγούδι, είμαστε ακόμα ζωντανείς, η σκηνή και ο πρότυπο. Μάλιστα. Εμείς ζούμε για τη σκηνή. Για πείτε μας λίγο, βλέπουμε ότι παρά τα προβλήματα, τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μουσικά σχολεία σε όλη τη χώρα, καλλιτεχνικό σχολείο, βλέπουμε τα παιδιά ότι το κυνηγούν, ότι προσπαθούν, ότι απαιτούν, ζητούν αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης και από την αυτοδιοίκηση και από το κεντρικό κράτος σε πολλές περιπτώσεις. Να σας πω, το πρόβλημα στέκασης που έχουμε γενικότερα όλα τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Παρόλο τις αντιξότητες, παρόλο που δεν έχουμε αρχίσει, το έχουμε ξαναπεί την κοινωνική γιατί προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν για αυτά τα παιδάκια και για την κοινωνία το οποίο μας εμπιστεύεται αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Επόμενη παρουσία σας, τι περιλαμβάνει η ατζέντα σας, κύριε Παπαδάκη? Η επόμενη παρουσία μας είναι την Τετάρτη στο Λιμοπά που θα συμμετέχω μαζί και με άλλα σύνολα του σχολείου. Ένα από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου έχει αρκετά σύνολα από παραδοσιακό τραγούδι, από παραδοσιακή μουσική, από ελληνική μουσική, από συμφωνική μουσική, από λόγια ευρωπαϊκή μουσική. Από φωνητικά σύνολα, από πολυφωνική χοροδία, από χορσίες των Μπράουγων. Υπάρχει πάρα πολλά σύνολα. Κάποια από αυτά τα σύνολα θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που γίνουν την άλλη Τετάρτη στο ΕΛΜΕΠΑ, στις εκδηλώσεις που κάνει το Πανεπιστήμιο. Θα είναι τοπική λίδη μουσικής, ένα μέρος βέβαια τοπική λίδη μουσικής. Θα είναι κάποιο σύνολο jazz, θα είναι κάποια φωνητικά σύνολα, θα είναι ένα ρεμπέτικο σύνολο από το σχολείο μας, καθώς επίσης και το παραδοσιακό σύνολο του σχολείου μας. Θα κλείσουμε μουσικά τη σύνδεση. Θα κλείσουμε μουσικά τη σύνδεση. Λοιπόν, το κομμάτι που είναι που βάλατε και ακούσαμε οι φοιτητές σας είναι μια διαχείριση που κάνουμε με τους καλούς που είναι συνεργάτες του σχολείου. Είναι από το Χαμόγελο Κόντας, δηλαδή είναι το κονσέρτο. Είναι τα κομμάτια που έχουμε διαμορφώσει έτσι για το επίπεδο των παιδιών. Αφού το βάλατε αυτό, ας το ακούσετε και στο πιάνο. Για να το ακούσουμε, πάμε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, χαρά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ακόμα μεγαλύτερη πάντα χαρά να τα ξαναπούμε πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ και από το σχολείο και από το διευθυντή μου και από την δουλειά μου και μόνο του συλλόγου, γιατί κάθε φορά που σας χρειαζόμαστε είστε μαζί μας. Να είστε καλά, πολλές οι αφορμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Πολλές οι αφορμές και ξεχωριστές οι αφορμές εξαιτίας του γεγονότος ότι είστε ιδιαίτερα δραστήριοι και αγαπάτε τα ίδια τα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη.